Εάν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι, έγκαιρα και έγκυρα spoiler, μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου και μην ξεχνάτε να πατήσετε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις νέες ειδοποιήσεις. Και επίσημα την Κυριακή μπαίνουμε σε ένα τριήμερο ατομικών αγωνισμάτων και ήδη με το τρέιλερ που κυκλοφόρησε, βλέπουμε τις πρώτες αντιδράσεις του Ντάνιελ προς την Θοδώρα, πράγμα που μας προδιαθέτει για το τι θα ακολουθήσει. Παρόλα αυτά πάμε να δούμε στατιστικά πως έκλεισε η 23η εβδομάδα για τους παίκτες και πως τερμάτισαν στα τελευταία ομαδικά αγωνίσματα. Σε πρώτη φάση βλέπουμε πως ο καλύτερος παίκτης της εβδομάδας διοίκη και πάλι ο Φάνης Μπολέτσης από την μπλε ομάδα, με την Θοδώρα στην δεύτερη θέση και τον Ντάνιελ στην τρίτη. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως εάν ήταν όλοι σε μια ομάδα, η Κατερίνα ισοβαθμεί με τον Ντάνιελ με το ίδιο ποσοστό, ενώ ο χειρότερος παίκτης της εβδομάδας βγήκε ο Γιώργος Μπουλέκας, με ένα 27,27%, κρατώντας λογικά δυνάμεις για την συνέχεια, όπου και ασχολιάστηκε από την μπλε ομάδα. Έτσι στην γενική κατάταξη πρώτος τερμάτισε με το τέλος των ομαδικών αγωνισμάτων ο Φάνης Μπολέτσης, με ξεκάθαρη διαφορά από την δεύτερη Κατερίνα, με τον Γιουλέκα να κατακτά την τρίτη θέση με ένα 60,71%. Τέταρτος βρίσκεται ο Ντάνιελ Νουρκά, ο οποίος τα πάει περίφημα για την διεκδίκηση του αυτοκινήτου που θα δούμε στην συνέχεια, με πέμπτη την Θοδώρα. Και τελευταίος τερμάτισε ο Χριστόφορος Ταξίδης, ο οποίος και ήταν αυτός που αποχώρησε από την συγκλονιστική μονομαχία που παρακολουθήσαμε. Έτσι έκλεισε η 23η εβδομάδα ομαδικά, στο Survivor του 2024. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.